Θα μας πει για την 25η Μαρτίου ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου Real Estate. Θα μας πει για την 25η Μαρτίου, αλλά θα μας δώσει και μια πρόγευση για το Πάσχα. Καλό απόγευμα, Θέμη. Καλά απόγευμα, Τηλέμαχε. Χρόνια πολλά να περάσουμε στην Ελλάδα μας. Έτσι, έτσι. Τηλέμαχε, γενικότερα βλέπουμε ότι ο κόσμος, οπουδήποτε υπάρχει τρίμηνο, θες 28 Οκτωβρίου, θες είναι καθαρά Δευτέρα, θες τώρα 25 Μαρτίου σε εξέλιξη, πραγματικά βλέπουμε ότι θέλει να ταξιδέψει. Για το τρίμηνο 25 Μαρτίου, στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της χώρας μας, Αράχοβα, Μέτσοβο, Καλάβρα, Δημητιάνα, βλέπουμε το ποσοστό των κρατήσεων πλέον είναι άνω το 80%. Το σεβαθέο τηλέμαχη στην Αράχοβα είναι στο 86%, με μόλις 15 ακίνητα στο κέντρο της Αράχοβας διαθέσιμα, το Μέτσοβο στο 87%, Καλάβρα στο 92%, Δημητιάνα και Βιτίνα στο 100%. Βλέπουμε γενικότερα τηλέμαχη ότι οι αρκαντικοί προορισμοί έχουν έντονη κινητικότητα. Το μόνο χωριό που υπάρχει διαθέσιμο σπίτι είναι στον Καρδαρά, 65 τετραγωνικά μέτρα, γιατί ήταν εκτελέσεις γύρω στα 500 ευρώ για 4 άτομα. Καρπενή στο 100%, Μακρονίτσα 90%, Πορταριά στο 86%, Ιωάννινα 90%, Τρίκαλα Κορουθία 91%, Καστοριά 92%, Ζαγοροχώρια 80%, Καλαμπάκα 91%. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι θέμα έχει όμως ότι είδαμε και πολύ έντονη κινητικότητα και στις παραθαλάσσιους προορισμούς της Πελοποννήσου. Δηλαδή σκέψου εχθές που ο κόσμος έφυγε από την Αθήνα, τη διασταύρωση που πας αριστερά για Τρίπολη, Καλαμάτα, δεξιά για Χαΐα, θα σου πω ότι γινόταν χαμός από τον κόσμο που κατέβαινε στην Καλαμάτα, στο Νάφλιο και στο Γήθιο. Συγκεκριμένα θα σου αναφέρω ότι λέμε ότι στην Καλαμάτα υπάρχουν 430 ακίνητα γραμμές διαχειρόμενες μισθώσεις στο κέντρο του Δήμου, τα μόλις διαθέσιμα ήταν μόλις 33. Γενικά είδαμε τον κόσμο εκτός από τους ορεινούς χειμερινούς προορισμούς να κινείται και σε παραθαλάσσιους προορισμούς σε απόσταση 1,5 με 2 ώρες από την Αθήνα και λόγω της Βενζίνης. Ο στόχος, τηλέμαχε, είναι ένα ρεζερβουάρ να πάμε και να έρθουμε. Μην ξαναβούμε σε δικασία να ξαναβάλουμε βενζινάδικο. Δύσκολο, δύσκολο πολύ το ένα ρεζερβουάρ, Θέμη μου, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση που υπάρχει βέβαια στην αγορά ενέργειας. Από ό,τι φαντάζομαι, αύριο θα μας δώσεις στοιχεία για το Πάσχα, τουλάχιστον έτσι μια πρώτη γεύση. Σίγουρα δεν είμαι αποκρισταλωμένη η εικόνα, αλλά θα μας δώσεις περισσότερα στοιχεία, έτσι. Εννοείται ότι είμαστε μεγάλη χαρά στον αυτό και το εξή, όπως είπε στην αρχή της κουβέντας μας. Ότι ακόμα και ξενοδόχοι στη Φλόριντα λέγανε ότι είναι 100%, στο Πύλιο 60-70%. Μετά για την Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ανέφερε ότι έχουν πολύ θετικά μηνύματα και για το Πάσχα αλλά και το τρίμηνο που διανύουμε αυτή τη στιγμή, τη 25η Μαρτίου. Γενικότερα, τηλέμαχε, βλέπουμε ότι ο κόσμος ταξιδεύει. Και αυτό είναι σημαντικό. Και όταν η ψυχολογία. Έχει ταξιδέψει σίγουρα 2 χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι και πέρσι και πρόπερσι το Πάσχα ήταν πολύ περιορισμένο. Δεν είχαμε δυνατότητες για να μπορέσουμε πέρυσι να φύγουμε. Πέρσι το Πάσχα, τηλέμαχε, αν θυμάστε, που δεν μπορούσαμε να κινηθούμε από νομό σε νομό, στο νομό Αττική στα παράλια, έγινε χαμός. Δεν βρίσκαμε ακίνητο για να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος να διαμείνει. Πολύ μεγάλη κινητικότητα ακόμα και σε πολύ ακριβά ακίνητα. Έτσι. Γενικά τηλέμαχε, βλέπουμε ότι ο κόσμος κινείται και είναι σημαντικό και για την τοπική οικονομία. Δηλαδή, το να βλέπουμε σαν Καλάβρα αυτή τη στιγμή 92% κρατήσεις εν μέσω τριημέρου είναι σημαντικό και για τους ξενοδόχους, για τα ακίνητα, βαχυκόνια μίσθωση και τα μαγαζιά οικονομικού ενδιαφέροντος. Και κρίνω στην έννοια ξαναφέρω το εξής. Σημαντικό να δω από τα παραπολιτικά είναι δεκομένα από το μαγαζί του Σαββατοκύριακου από σένα. Είχαμε αναφέρει ότι υπήρχε έντονη κινητικότητα καταγεγραμμένη και στους προορισμούς που με το καναβάλι να θυμάστε. Πάτα και ξανά κάτι το οποίο τις επόμενες ημέρες βγήκαν από τοπικές αρχές και ανέφεραν ότι είχαν πολύ μεγάλη κινητικότητα χωρίς κιόλας καναβαλικές εκδηλώσεις. Κάτι το οποίο δηλώνει τη λέμαχη ότι ο κόσμος όταν δει ευκαιρία τα αφήνει στην άκρη και ταξιδεύει. Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου Real Estate. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και